Για πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Λιώνη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιώνη. Καλή επιτυχία να έχετε. Καταρχάς, καλή επιτυχία. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς θέλουμε καλή επιτυχία και ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Βέβαια. Και είναι ένα. Είναι στοίχημα για το ΚΚΕ αυτές οι ευρωεκλογές, κύριε Λιώνη? Κοιτάξτε, το στοίχημα αυτών των ευρωεκλογών είναι να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε, αν θέλετε, σχεδόν κάτι που θα μπορούσε κανείς να δει, προκαλεί ακόμα και τη θυμηδία των εργαζόμενων. Δηλαδή την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστούν ως δύο διαφορετικοί πόλοι σε ένα τελείως πλαστό δίπολο, την ίδια ώρα που η στρατηγική τους σύμπλευση είναι πλέον πασιφανής σε οποιονδήποτε παρακολουθεί την πολιτική πραγματικότητα, την ίδια ώρα που, ας μην το ξεχνάμε, ό,τι και να ψηφίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάλπη έβγαζε μνημόνιο. Είναι, αν θέλετε, το μεγαλύτερο στοίχημα για μας είναι να αποκαλύψουμε ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην ίδια όχθη του ποταμού, έχουν τον ίδιο ακριβώς στρατηγικό χαρακτήρα, ψηφίζουν από κοινού όλα τα μνημόνια και όλη την αντιλαϊκή πολιτική, έχουν την ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο η προσπάθεια, για παράδειγμα, του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ότι εκφράζει την Ελλάδα των πολλών απέναντι στην Ελλάδα των ελίτ, όπως είπε χθες η χθεσινή του συνέντευξη, είναι αστεία από τη μία για κάποιον που κοιτάει την πολιτική πραγματικότητα ως έχει. Ωστόσο, είναι, είναι εξαιρετικά πολιτικά επικίνδυνη. Ωστόσο, γιατί ένα κομμάτι εργαζόμενων μπορεί κυριολεκτικά, αν θέλετε, να τσιμπήσουν πάνω σε αυτό το δείγμα. Ναι, ωστόσο, υπάρχουν διαφορές, κύριε Λιώνη. Να συντρίψουμε αυτή την αστειότητα. Ναι, ωστόσο, υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ταυτισμένες οι πολιτικές. Έχουμε σε επιμέρους θέματα διαφορές των δύο. Αυτό έλειπε, να μην υπήρχαν και σε επιμέρους θέματα διαφορές. Αλλά συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να προχωρήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να υλοποιηθούν όλα τα σχέδια του ΝΑΤΟ με το ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται βασιλικότερος του βασιλέως. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο με όσο δυνατόν περισσότερους τρόπους. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να προχωρήσει αυτή η φοροαφέμαξη των εργαζόμενων με θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5%, πολύ πάνω ακόμα και αυτά που, με αυτά που έχει συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2022, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να πατηθεί κάτω ο μέσος μισθός, όπως έχει κάνει για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετά από 15 χρόνια τον έδεσε κάτω από τα 1.000 ευρώ. Συμφωνούν και οι δύο με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάγκη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα και οι δύο υπερθεματίζουν ό,τι ανάγκη έχει το μεγάλο κεφάλαιο ως ΕΒΟΣ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εφοπλιστών, τουριστικών επιχειρήσεων, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, ό,τι απαιτήσεις έχει το μεγάλο κεφάλαιο για να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη, τις φέρνει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι καλύτερος στην υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων. Αλλά ο άξονας στον οποίο κινούνται είναι αυτός. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν μπορούμε να δούμε ορισμένες επιμέρους διαφορές και πού αν και αν εκφράζονται, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το δάσος. Και το δάσος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούν την ίδια πολιτική, την πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, την πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων, προκειμένου να ενισχυθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη. Κύριε Λιώνη, από πολλούς εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό χάρτη, θα δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό πεδίο. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, να το πω διαφορετικά, θα είναι βαρόμετρο και για τις εθνικές εκλογές? Ο Αλέξης Τσίπρας το χαρακτήρισε δημοσκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει ότι είναι ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας αν ιτηθεί. Η άποψη του ΚΚΕ ποια είναι για την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, είναι σαφές, για να ξεκινήσω από αυτό που λέτε, είναι δηλαδή να το πω λίγο πιο, αν μου επιτρέπετε τη διακόπη, με συγχωρείτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Θα έχει σημασία αν το ΚΚΕ πάρει 10% ή 7% ή 6%, ας πούμε, θα δημιουργηθεί μια, θα είναι ένα μήνυμα, ένα κλίμα? Κοιτάξτε, ο μοναδικός λόγος για να πάει να ψηφίσει κάποιος αυτές τις εκλογές είναι να ενισχύσει εκείνη τη φωνή η οποία λέει, αποκαλύπτει το ποιος στέει για τη σημερινή άθλια κατάσταση, δηλαδή το ΚΚΕ, να αποκαλύψει εκείνη τη φωνή η οποία
σήμερα παλεύει για να μην προχωρήσουν οι νέες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, οι νέες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που θα φέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, που παλεύει για να ανακτηθούν οι απώλειες όλο του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή το ΚΚΕ, εκείνη τη φωνή που πάνω απ' όλα έχει μια διαφορετική λύση. Γιατί ξέρετε, βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για τις δικές τους πολιτικές, εγώ θα τις έλεγα μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής αντιπαράθεσης, δηλαδή αν πρόκειται να αλλάξει κάτι την επαύριο των εκλογών, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική και γι' αυτό. Ναι, εντάξει, σε αυτό. Συγγνώμη, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Αυτό η μοναδική λέω, φωνή που σήμερα έρχεται και προτείνει κάτι διαφορετικό απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, στην οποία όχι απλά υποκλίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αποτελεσματικό. Σημαντικότερης υπηρέτης της, είναι το ΚΚΕ που λέει στους εργαζόμενους υπάρχει άλλη λύση, υπάρχει μια λύση στην οποία μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού, η Ελλάδα και η Ευρώπη της εργατικής λαϊκής εξουσίας, ωραία. Η Ελλάδα και η Ευρώπη να το θέσω... όπου οι πολλοί πραγματικά θα πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να κλείσουμε αυτό. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε σήμερα το ΚΚΕ, ναι. Γιατί έχουμε σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο, για να ισχυροποιήσουμε εκείνες τις φωνές, τη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που δεν θα αφήσουν να περάσουν τα νέα μέτρα είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με Δημοκρατία, θα πιέσουν για μια καλύτερη μέρα και πάνω απ' όλα που συγκεντρώνουν δυνάμεις για να αλλάξει πραγματικά. Κύριε Λιώνη, η υψηλή τόνη με τον οποίο γίνεται η συζήτηση, η πόλωση, την οποία όλοι βλέπουμε, είναι πανθομολογούμενη, πιέζει τα μικρά κόμματα, πιέζει και εσάς, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, φυσικά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα επιχειρούν να εμφανίσουν ένα έντονο κλίμα πόλωσης. Ακούμε ορισμένες, αν θέλετε, σχεδόν... αναλύσεις του τύπου ότι συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι που φυσικά, όπως νομίζω συζητάμε όλη την ώρα, απέχουν παρασάγκαστα την πραγματικότητα. Εμείς λέμε ότι σήμερα στις εκλογές αυτές κρίνεται εάν θα υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στον ενιαίο πόλο του κεφαλαίου, είτε αυτός εκφράζεται ως Νέα Δημοκρατία είτε ως ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι αυτή η ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση είναι ο μοναδικός τρόπος για να χτυπηθεί στην πραγματικότητα και η Χρυσή Αυγή, να χτυπηθεί και ο φασισμός, που έχει την ίδια πολιτική μήτρα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τη δικτατορία του κεφαλαίου. Και είμαστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι θα βγάλουν συμπεράσματα. Έχουν πείρα για να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πείρα για να καταλάβουν ότι ό,τι και να ψήφιζαν το 2015, το Γενάρη του 2015, το Σεπτέμβριο του 2015, στο δημοψήφισμα του 2015, ναι. Η κάλπη έργα. Να το δούμε, κύριε Λιώνη. Να σας ρωτήσω όμως κάτι ακόμη. Γιατί την πολιτική είχε ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο και είμαστε βέβαιοι και πεπισμένοι ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν το βήμα, θα ενισχύσουν την ταξική φωνή, τη φωνή που συγκρούεται σήμερα με το σύστημα για να υπερασπίσει τα δικαιώματα. Μια και μιλάμε για κάλπες όμως. Μια και μιλάμε για κάλπες, κύριε Λιώνη. Η συζήτηση έχει αδικήσει τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Γιατί μιλάμε συνέχεια για την εθνική ατζέντα, μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Η συζήτηση γύρω από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικές, και τις περιφερειακές, δεν γίνεται. Κατά τη δική μας άποψη, καταρχάς δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε, γιατί αντίθετα με αυτό, ειδικά σε ορισμένα μέρη της περιφέρειας της χώρας, ακόμα και σε περιοχές της Αθήνας, η συζήτηση έχει πολύ. Περιστρέφεται πολύ γύρω από τις εκλογές. Η εικόνα που έχετε εσείς είναι αυτή. Ευχάριστα με εκπλήσετε. Όχι, αλλά αφήστε με λίγο να κάνω μια πολιτική τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα. Κατά τη δική μας άποψη, είναι μια ενιαία πολιτική αναμέτρηση και θα σας πω γιατί. Διότι οι τοπικές και οι περιφερειακές διοικήσεις του κράτους, είτε λέγονται δήμοι είτε λέγονται περιφέρειες, δεν υλοποιούν διαφορετική πολιτική από αυτή η οποία χαράσεται συνολικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο γενικά. Δηλαδή, είναι σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο δομείται η αρχιτεκτονική μιας πόλης, το αν θα είναι ανταποδοτικά τα τέλη, το πώς θα προχωρήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, το πώς θα είναι η μισθή των εργαζόμενων στους δήμους της περιφέρειας, το αν θα χρηματοδοτηθούν οι δήμοι και αν δεν θα χρηματοδοτηθούν οι δήμοι, το αν θα προχωρήσουν τα αστικά σχέδια ανάπλασης που ωφελούν το μεγάλο κεφάλαιο, το αν υπάρχουν αρκετοί τοπικοί παιδικοί σταθμοί και αν υπάρχει αρκετός τοπικός αθλητισμός, δεν είναι προβλήματα τα οποία βρίσκονται έξω από την πολιτική αντιπαράθεση, γιατί αποτυπώνουν την ίδια συζήτηση που σας έλεγα νωρίτερα, το ότι πραγματικά συγκρούονται δύο κόσμοι, ο κόσμος του κεφαλαίου που τον εκφράζει αυτή τη στιγμή αποτελεσματικότερα ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είναι κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μαζί. Και ο κόσμος. Βέβαια, τον πολίτη τον ενδιαφέρει να είναι καθαρή η πόλη του, να μαζεύονται τα σκουπίδια, να έχει πεζοδρόμια. Όχι, να σας πω, για μας η όμορφη πόλη είναι η πόλη που συγκρούεται με το κεφάλαιο, συγκρούεται με τις επιλογές του συστήματος, η πόλη η οποία συγκρούεται με τις επιλογές του υπεριαλισμού, η πόλη η οποία συγκρούεται με τις ανάγκες που έχει η ισχυρή μειοψηφία που λέγεται
που λέγεται μονοπόλια και αυτή τη στιγμή έχει την εξουσία και επιβάλλει τις ανάγκες πάνω σε όλη την πόλη. Αυτή είναι η όμορφη πόλη. Πόλη που μπορεί, που συγκρούεται, αντιστέκεται και μπορεί να πετύχει κατακτήσεις. Αυτή είναι η πραγματικά όμορφη και καθαρή πόλη. Και γι' αυτό οι τοπικές εκλογές είναι ενιαίες μαζί τις υπόλοιπες και εμείς ως ΚΚΕ ζητάμε την ενίσχυση του ΚΚΕ σε κάθε κάλπη με το ίδιο κριτήριο. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.